Η απαιτητική και αγχωτική διαδικασία της περίοδου των Πανελληνίων Εξετάσεων τέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε το φροντιστήριο Ξύστρα στο Μέγαρο Ντορέ. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να δούμε το άγχος από μια διαφορετική σκοπιά. Δηλαδή να το αντιμετωπίσουμε ως άλλη μια συναισθηματική διακύμανση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εκπαιδευτική τους πορεία και εξέλιξη, να το μυθοποιήσουμε, να το αποδομήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε ως εκπαιδευτικοί και ως γονείς να σταθούμε με σοβαρότητα, σταθερότητα, ωριμότητα και πάνω απ' όλα αγάπη δίπλα στα παιδιά μας. Η ψυχολόγος Ελένη Χρονιάρη έλυσε απορίες και μίλησε στους γονείς για τη διαχείριση του άγχους που βιώνει η οικογένεια, δίνοντας πολύτιμες συμβουλές με στόχο τη στήριξη του μαθητή. Γιατί οι γονείς δημιουργούν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες κατά ένα μεγάλο μέρος. Ένα μεγάλο μέρος εννοώ όσον αφορά την πλευρά του τη συναισθηματική, την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Αυτό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Σε αυτό μόνο εμείς οι γονείς είμαστε υπεύθυνοι. Στην αρχή το παίρνεις χαλαρά, γιατί νομίζεις ότι δεν είναι τίποτα και δεν θέλεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία να αγχώσεις τα παιδιά. Αλλά στη διαδικασία και λίγο προς το τέλος, η δία ανάποψη, εγώ αγχώθηκα μάλλον περισσότερο από την κόρη μου. Οπότε μάλλον είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία και για τα παιδιά. Τώρα μπαίνετε στην φάση που προετοιμάζετε ένα ακόμα παιδί. Άλλο ένα παιδί, ναι. Οι έντονες δυσκολίες που παρουσιάζει η περίοδος της εφηβείας σε συνδυασμό με τις υπερβολικές απαιτήσεις των πανελλαδικών αποτελούν πρόκληση για τους γονείς που στρέφονται όλο και περισσότερο στη βοήθεια των ειδικών. Για τα παιδιά να ξέρετε ότι όλα είναι λίγο σε αυτή τη φάση που βρίσκονται και ηλικιακά, είναι όλα λίγο υπογραμμισμένα. Τα περνάνε με μεγαλύτερες εντάσεις. Γι' αυτό είναι καλό να έχουμε πάντα την καθοδήγηση ενός ειδικού, ο οποίος θα μας πει πώς θα στην ουσία διαχειριστούμε πιο όρημα μια τέτοια κατάσταση. Συναισθηματική κατά κύριο λόγο κατάσταση, φορτωμένη με πολλές προσδοκίες, ίσως εκεί να είναι και ένα κομμάτι του λάθους, και αγωνίες επιβεβαίωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το χρονικό διάστημα για τα παιδιά μας και κυρίως και για μας, γιατί πολλές φορές εμείς μεταδίδουμε το άγχος στα παιδιά και όχι εκείνα προς τα μας.